Σωματος Τέκνου. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τελικά μπήκαν μειωμένα τα λεφτά, μπήκαν λιγότερα από ό,τι αναμενόταν. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι δεν καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό. Το ποσό καταβλήθηκε αυτό που έπρεπε να καταβληθεί. Έχω εξετάσει δεκάδες περιπτώσεις από το πρωί που παραπονιούνται αρκετοί δικαιούχοι ότι έλαβαν μειωμένα. Οι περισσότερες περιπτώσεις από αυτές είναι διότι είχαν αλλάξει κατηγορία εισοδήματος. Συγκεκριμένα, δηλαδή, οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν οικογένειες που είχαν δύο τέκνα και τα εισοδήματα τους για την αίτηση του 20 ήταν κάτω από 39.000 ευρώ. Επομένως, το επίδομα που έλαβαν πέρσι ήταν 1.060 ευρώ. Φέτος όμως, που πήραμε τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, ήταν πάνω από 39.000 ευρώ, πολλοί ήταν γύρω στις 40-41.000 ευρώ, οπότε το επίδομα μειώνεται στα 774 ευρώ. Ο κυριότερος λόγος είναι λόγω του ότι αυξηθήκαν τα εισοδήματά τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα. Και μειώθηκε το επίδομα. Δηλαδή είναι η αλλαγή στην κατηγορία εισοδημάτων, με λίγα εισοδημάτων. Λόγια. Οι πλήστες περιπτώσεις που έχω εξετάσει, που έχουμε εξετάσει εδώ στην υπηρεσία σήμερα, ο λόγος ήταν αυτός. Δεν εντοπίστηκε ούτε μια περίπτωση που να έγινε κάποιον λάθος υπολογισμού. Και μέσα σε αυτά τα εισοδήματα τα οποία ανέβηκαν, περιλαμβάνονται και τυχόν επιδόματα, επιδοτήσεις ή κρατική βοήθεια? Βεβαίως, λαμβάνονται υπόψη και τα επιδόματα που έχουν λάβει και από τα COVID, που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας λόγω της αναστολής των οργανισμών. Ναι. Τώρα μας στέλνει ένας τηλεθεατής και μας λέει πως έχει λάβει το μισό ποσό. Πού οφείλεται αυτό? Ναι, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Περιπτώσεις που πήρασε μειωμένο μπορεί να οφείλεται στο ότι αν είναι μη Κύπροι και η άδεια παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία λίγη εντός του έτους, πληρώνεται το επίδομα μέχρι την ημερομηνία που ισχύει η άδεια παραμονής του. Για να λάβει το υπόλοιπο του έτους, πρέπει να ανανεωθεί η άδεια του, να μας στείλει την άδεια του για να την καταχωρήσουμε στο σύστημα και να λάβει και τους υπόλοιπους μήνες. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι κάποια από τα τέκνα τους πιθανόν να κλείνουν 18 χρονών κατά τη διάρκεια του έτους, οπότε σταματά αυτόματα το επίδομα μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Για να επεκταθεί πρέπει να είναι μαθητής ή στρατιώτης και να μας προσκομίσουν βεβαίως είτε από το στρατό είτε από το σχολείο. Άρα όσοι έχουν και τέκνο, στρατιώτη, γιο στρατιώτη, παίρνουν επίσης επίδομα τέκνο. Βεβαίως, ναι. Μέχρι 21 ετών, εάν είναι μαθητής ή στρατιώτης, δικαιούνται να παίρνουν το επίδομα. Μάλιστα. Και έχουν καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους το επίδομα. Έτσι, κύριε Τσάπα. Ναι, εκτός κάποιες περιπτώσεις που είναι ακόμα υπό εξέταση η αίτησή τους. Πόσες περιπτώσεις είναι περίπου? Δεν είναι πολλές. Οι περισσότεροι έχουν πάρει είναι γύρω στις 100-150 αιτήσεις που εξετάζουμε και κάποιες οι οποίες περιμένουν να μας στείλουν στοιχεία διπρόσθετα. Ναι. Και γιατί καθυστέρησε αυτή η εξέταση στις συγκεκριμένες αιτήσεις? Είναι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην εταιρεία μας, στην υπηρεσία μας, τον τελευταίο μέσα στον Απρίλιο. Δεν είναι καθυστερημένες αιτήσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λύσατε αρκετές απορίες σε ερωτήματα τηλεθεατών που μας στέλνουν από το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.